Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Και βγαίνει ο Ντανίλο με πολύ καλές προϋποθέσεις. Προσεγγίζει την περιοχή, κάνει το σουτ. Δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Φτάσε η μπάλα στον Χάνι. Ο Τόρες. Ζητούν χέρι από πλευράς Ολυμπιακού. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε νωρίτερα την φάση με τον Τόρες. Για να το δούμε και από εδώ. Θα πάει στο VAR. Θα πάει στο VAR να δούμε ποιο πλάνο θα του δώσουν και αν είναι ένα από αυτά που είχαμε δει εμείς. Α, το μακρινό πλάνο εδώ με τον Τόρες να έχει απλωμένο το αριστερό του χέρι μέσα στην περιοχή και θα δούμε τώρα την απόφαση. Έχει δώσει πέναλτι. Έχει δώσει πέναλτι. Είναι το μακρινό πλάνο που δείχνει ότι η μπάλα χτυπάει στο αριστερό χέρι του Τόρες και τον Σάλι απέναντι από τον Βοζίνια. Εκτελεί ο Σάλι, η μπάλα περνά δίπλα στον Βοζίνια. Στο 11ο λεπτό ο Ολυμπιακός πετυχαίνει τον γκολ που θα ήθελε. Έχουμε διαμαρτυρίες από πλευράς ΑΕΛ. Εμείς θα ξαναδούμε την εκτέλεση. Σταματά, κάνει ακόμα ένα βήμα και στη συνέχεια βάζει τον γκολ. Βλέπετε και το συνολικό σκορ, το αποτέλεσμα. Ο Ριέρα τώρα στην περιοχή θα κάνει το σούτο, ο Μιχαήλ σταθερά. Αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία για την ΑΕΛ στον αγώνα. Στο 31ο λεπτό. Μπροστά από το σώμα του και έδωσε στον Σάλι. Τον πρόλαβε ο Πάντιτ. Σούτ από μακριά από τον Σαντάνα πάνω από την εστία. Το Ρες κέρδισε την μπάλα από την κόντρα. Έκανε το σούτ, έφυγε έξω. Έβαλε το πόδι την τελευταία στιγμή ο Σαμπίνια. Έβγαλε μια πολύ καλή άμυνα. Ο Σάντος με τον Σαντάνα πρωταγωνιστές στην φάση, στο έδαφος και ο Σάλι. Εδώ να δούμε τι συνέβηκε. Τον βρίσκει λίγο με το χέρι στο κεφάλι. Σε πρώτο χρόνο ο Σάντος, πέφτει κάτω ο Σάλι. Και στη συνέχεια κίνηση πάνω στο πρόσωπο του Σαντάνα. Εδώ ξαναβλέπουμε την κίνηση με το αριστερό χέρι στο πρόσωπο του Σαντάνα. Το βλέπει και θα βγάλει κίτρινη κάρτα τελικά, κόκκινη στον Σάντος. Δεύτερη κίτρινη. Προφανώς από το VAR θεωρήθηκε ότι ήταν φάση για απευθείας κόκκινη. Το ίδιο ο διαιτής έχει το δικαίωμα μετά που το είδε να δώσει δεύτερη κίτρινη. Πολύ δυσκολεύουν τα πράγματα για την ΑΕΛ. Νταβούρ, παλιά για τον ΜΑΕ, κεφαλιά αποκρούει ο Μιχαήλ και κρατά το 0 για τον Ολυμπιακό. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ. Στο τέταρτο λεπτό του χρόνου καθυστέρησης με τον νεόφυτο Μιχαήλ να λέει όχι στον Ράιαν ΜΑΕ. Και ο Τόρες στην πλάτη του Κυριάκου. Διεκδικούν και οι δύο την μπάλα. Πρόλαβε ο Τόρες, την κράτησε εντός αγωνιστικού χώρου. Θα γυρίσει προς το μέρος του ΜΑΕ, αλλά βγαίνει σταθερά και παίρνει την μπάλα ο Μιχαήλ. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο και ο Αυδηγιάης στέλνει τη σέντρα στην περιοχή του Μιχαήλ που φαίνεται ότι ελέγχει και όντως έπιασε την μπάλα σταθερά. Απέναντι ο Ζαχαρίου, ο Κυριάκου θα γυρίσει, η μπάλα θα περάσει μπροστά από την εστία, είναι εντός αγωνιστικού χώρου. Για να δούμε τώρα τον Ζαχαρίου με το αριστερό το σουτ. Δεν απειλείται ο Βοζίνια, η μπάλα φεύγει ψηλά έξω. Περιμένει ο Αυδηγιάη, κάθετα θα παίξει πολύ ωραία με τον Τεϊσέιρα. Τώρα θα πάρει μπάλα ο Αυδηγιάη, θα στείλει εκεί που πέφτει ο Μιχαήλ και σταθερά και πάλι κερδίζει την μπάλα. Ο Αντάμοβιτς κερδίζει την μπάλα. Περιμένει ο Αβραάμ, θα του δώσει, θα κάνει το σούτ ο Αβραάμ πάνω από την εστία του Μιχαήλ. Καλή προοπτική τώρα ο Ολυμπιακός με τον Σάλι. Για τον Χαραλάμπου στο σούτ αποκρούει ο Βοζίνια. Ο Σάλι ξαναμπαίνει στην φάση και έχουμε κόρνερ. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.